Κύριε Ρεζάν, στον πρόλογό μου αναφέρθηκα στο ότι τα πράγματα στον τομέα ενημέρωσης έχουν αλλάξει και αναρωτιέμαι αλήθεια, η Μαρία Ρεζάν που έχει συνδεθεί με άλλες εποχές, πολύ πιο κλειστές, πιο κρατικές, έχει ελπίδες για να μείνει στην επιφάνεια με τον ελεύθερο, με τον ανταγωνισμό της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Μήπως αισθάνεστε δηλαδή κάποια ανασφάλεια τώρα? Καθόλου αισθάνομαι, για να πω και μια έκφραση η οποία κάποτε είχε μεγάλη επιτυχία, αισθάνομαι ότι ο αγώνας μου δικαιώθηκε. Άρα, συμφωνείτε με αυτό που είπα στην αρχή, ότι για μένα τουλάχιστον, όπου είμαστε συνάδελφοι, η δική σας η χαρακτηριστική φωνή σήμανε την απαρχή της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Και μπορεί να θυμώθηκε ορισμένες φορές, αλλά ακούστηκε τελικά. Θυμώθηκε δύο φορές, και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ. Το πιο περίεργο είναι ότι μόλις θυμωνόταν από επί Νέας Δημοκρατίας, έκανε περώτη στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Κ. Κουτσογιώργας μάλιστα. Του έχω απαντήσει και του έχω τον υποευχαριστήσει θέμα. Επιπλέον, μόλις έφευγα από το ΠΑΣΟΚ, μέλιο, αναγκαζόμουν να φύγω προώσω, είναι δημοκρατία. Πώς το κάνετε αυτό? Πώς την καταστρέψετε τη γυναίκα? Πώς κλείσατε αυτή την εκπομπή? Και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα, και ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία συνέντευξη που δίνω, γιατί είναι καιρός να πάω, να επανέλθω στην ΕΕ, γιατί αυτή η κατάσταση είναι, με συγχωρείτε, παραφύσιμη εντελώς για μένα. Εγώ ήθελα να είμαι στη θέση, όχι εδώ που είμαι. Αλλά τέλος πάντων, χαλάλησα. Θέλω δηλαδή να πω ότι τώρα πρέπει πια να διασφαλιστούν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να είναι γλώσσες σου σκούφια, έτσι δεν είναι? Δεν φοβάστε δηλαδή ότι τώρα πια δεν θα αποτελέσετε ένα μοναδικό φαινόμενο? Όχι, ευτυχώς. Το χαίρεστε? Δεν θα είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, διότι πρέπει να σας πω, και χωρίς να νομίζετε ότι έχω ψευνό ψευτοσεμνότητες, ότι πιστεύω ότι μόνο επειδή ήμουν ένα μοναδικό φαινόμενο, εκεί όπου βασιλεύουν οι τυφλοί, είναι οι μονόφθαλμοι κυριαρχούν. Κυρία Ρεζάν, επειδή σας βλέπω πολύ ορεξάτη και κεφάτη, προχωράω αμέσως στην πρώτη ερώτηση του κομπιούτερ να δούμε τι είναι. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα φοβάμαι. Ναι. Θα φεύγατε ποτέ για ένα ταξίδι στο άγνωστο? Όχι, μερικές φορές, ναι. Τι μερικές φορές? Θα φεύγατε ποτέ για ένα ταξίδι στο άγνωστο? Εγώ, ποτέ, ούτε στη Σαλαμίνα. Γιατί? Δεν είμαι. Ταξίδεψα τόσο πολύ και ταξιδεύω αρκετά για τη δουλειά μου, ώστε το ταξίδι είναι ένα άγχος για μένα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πάρω όλα μου τα προμετάκια. Τις παντοφλίτες μου, τα ψαγάκια μου, τους καφέδες μου, τα, πώς το λέω, όλα. Τα πρέπει να τα αισθάνομαι γύρω μου. Το άγνωστο όμως εδώ είναι σαφέστατη ερώτηση. Δεν σου λέει στο συγκεκριμένο μέρος, έστω και στη Σαλαμίνα, στο άγνωστο. Ακούστε κύριε Πιτυλή, έφυγα στο άγνωστο. Πολύ στο άγνωστο, το 67, και βρέθηκα ξένη στα ξένα, στο Παρίσι, με παιδιά, χωρίς λεπτά, χωρίς να ξέρω πού θα κοιμηθώ το βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα ταξίδια στο άγνωστο τα έχω ζήσει, σας βεβαιώ δεν έχουν τίποτα το ωραίο. Και ο Θεός να με φυλάει, να μην ξανασυμβεί, να μην ξανασυμβεί σε άνθρωπο. Όχι λοιπόν. Είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας? Όχι, μερικές φορές, ναι. Είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας? Καταρχήν να κάνω μία παρένθεση, επειδή πέφτουν οι προβολείς επάνω στην οθόνη του κομπιούτερ, γι' αυτό και η κυρία Ρεζάν δεν βλέπει όχι, καθαρά. Όχι, είναι και καλή αποφύση μου, δεν τα λέτε έτσι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας? Πάρα πολύ. Πάντοτε δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Ούτε και τώρα που είσαστε εδώ? Καθόλου. Ίσα να τελειώνουμε μια ώρα νωρίτερα. Νομίζετε ότι είναι κομμάτι της δημοσιογραφίας, του λειτουργήματος του δημοσιογράφου, το να είμαστε αυστηροί? Κοιτάτε να δείτε, αυτό είναι και θέμα ψυχοσύνθεσης του καθενός. Εγώ ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, και αν επαγγελματικά, ας το πάρουμε, δεν βγήκα ποτέ από εκπομπή, δεν βγήκα ποτέ από συνέντευξη χωρίς να πω πω πω, γιατί δεν το είπα αυτό, πω πω, πώς μου ξέφυγε εκείνο. Αυτό είναι το γενικό μου, το καθημερινό μου επαγγελματικό άγχος. Απ' την άλλη μεριά, το ανθρώπινο μου άγχος, σαν οικογενειάρχη, σαν μάνα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχω συνεχώς, νομίζω ότι γεννήθηκα και θα πεθάνω με ενοχές.
Αχ, αυτό δεν το έκανα καλά, αχ, αυτό δεν το είπα καλά στο παιδί, αχ, εκείνη την εποχή δεν το πρόσεξα όσο έπρεπε, Να διευκρινίσουμε εδώ, κυρία Ρεζάνο, ότι είστε μητέρα όχι ενός και δύο, αλλά τεσσάρων παιδιών. Τεσσάρων παιδιών και τριών νυφάδων. Α, τις δέχεστε σαν κόρη σας? Τις αγαπώ πάρα πολύ, τις νυφούλες. Τι σημαίνει να μεγαλώσει μια γυναίκα που είχε ήδη μπει στο επάγγελμα, στη δημοσιογραφία, να έχει και τέσσερα παιδιά? Δεν είχα μπει στο επάγγελμα. Μπήκα μετά, είχα τα τέσσερα παιδιά και μετά μπήκα στο επάγγελμα. Μπήκα στο επάγγελμα όταν χώρισα και όταν η ζωή μου ήταν πάνω κάτω. Μπήκατε από ανάγκη? Απόλυτη. Μα η δημοσιογραφία, ιδίως εκείνη την εποχή, ήταν ένα επάγγελμα που δεν προσέφερε τίποτα οικονομικά. Πολλά όχι, πρέπει να πω, αλλά δούλευα ως συνήθως σε τρεις δουλειές. Ήμουνα και στην Ελευθερία, στην οποία χρωστώ τα πάντα, δημοσιογραφικός, τα πάντα, και τα πετάνω με έναν καημό, δηλαδή, γιατί αυτή η εφημερίδα, μετά την μεταπολίτευση, δεν μπόρεσε να ξαναβγεί, αλλά είναι αρχαία τραγωδία. Ο εκδότης της πέθανε 20 μέρες πριν και ο αρχισυντάκτης της 5 μέρες πριν από τη μεταπολίτευση. Δεν ξέρω ποιος εκείνο το βράδυ άναψε τα φώτα της Ελευθερίας. Δεν το έμαθα ποτέ. Κανείς δεν βρέθηκε να μου πει ποιος. Ανάψαν τα φώτα, τα είδα στη λεωφόρο Βενιζέλ. Νόμισα ότι κάτι θα γίνει. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά αφήσαμε όλοι εκεί ένα κομμάτι της ψυχής μας. Σας βλέπω ο πολύ συγκινημένη. Ο Φρέντιο Γερμανός, ο Κατσίνης. Ποιος να σας ξαναπώ, δηλαδή όπου βρισκόμαστε είμαστε σαν τους παλιούς πολεμιστές. Θυμάστε την Ελευθερία? Σας βλέπω πολύ συγκινημένη. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Στη συνέχεια αγαπήσατε άλλες δουλειές ή μείνατε πιστοί στην αγάπη σας στην Ελευθερία? Στην Ελευθερία, ναι, στη δημοσιογραφία έμεινα πιστή στη δημοσιογραφία και πώς μπορούσε να ήταν αλλιώς. Αφού και στο Παρίσι δούλεψα, στη Γαλλία δούλεψα στο Εξπρέσ. Όχι. Εννοώ αν αγαπήσατε άλλη δουλειά όσο την δουλειά σας στην εφημερίδα. Πώς, την εκπομπή, όσο και να είναι. Θα λέγαμε λοιπόν ότι μερικές φορές είστε αυστηροί με τα... ή μάλλον ναι, με σιγουριά νομίζω ότι απαντήσατε ότι είσαστε αυστηροί με τα... Πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν. Επανέρχεστε στις παλιές σας απόψεις. Μερικές φορές πάει, εγώ το επάνω δεν το βλέπω, λοιπόν, επειδή ομολόγησα ότι δεν το βλέπω. Θα σας βοηθήσω εγώ, κυρία Ρεζάν. Επανέρχεστε στις παλιές σας απόψεις. Τι εξηγείτε το μου? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μονολυθικοί, μονοκόμματοι ή εγκαταλείπουν αυτό που ήταν πριν και την ιδεολογία τους, την πολιτική, την επαγγελματική, τη φιλοσοφία τους. Mm. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι επιστρέφουν στις παλιές τους απόψεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μόνο μου τα μουλάρια και δεν έχω τίποτα εναντίον αυτών των πολύ αγαθών ζώων. Μόνο τα μουλάρια δεν αλλάζουν γνώμη και σκέψη. Ιδίως σε αυτή την εποχή που ζούμε, που όλα είναι τόσο ρευτά και τόσο αλλάζουν και γρήγορα, θα πρέπει να είσαι πολύ μουλάρι για να μην αλλάξεις. Πάντως υπάρχουν μερικά πράγματα, άλλοι τις λένε αρχές, άλλοι τις λένε ιδέες, άλλοι τις λένε ιδεολογίες, όπως θέλετε πάτε τις, από τις οποίες νομίζω ότι δεν αλλάζει κανείς. Η απάντηση λοιπόν είναι πως ναι, επανέρχεστε στις παλιές σας απόψεις. Πολλές φορές. Ναι, λοιπόν. Θα προτιμούσατε να είστε άντρας? Όχι, ποτέ. Μερικές φορές ναι. Γιατί να είμαι άντρας? Ποτέ. Όχι, έχω τρεις γιους, δόξα τω Θεώ, τους αγαπώ, τους θαυμάζω, τους εκτιμώ, τους αγαπώ. Είναι απλό ότι χρειάζονται πολλά ερήματα, αλλά γιατί να ήμουν και εγώ άντρας, δεν κατάλαβα. Μήπως βρίσκεται ότι οι άντρες σύγκριση με τις γυναίκες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα που δεν σας πηγαίνουν? Κοιτάξτε, κυρία Βεβηλή, τώρα μην με κάνετε να πω πράγματα. Ξέρετε ότι εγώ μου έχει βγει το όνομα ότι είμαι αντιφεμινίστρια. Τώρα το γιατί μου βγήκε το όνομα δεν ξέρω. Εγώ δουλεύω από 18 χρονών παιδί. Κανένας άντρας δεν με έθρεψε ποτέ. Μηδέ τον γιο μου. Δεν χρειάστηκε δηλαδή για τους γιους μου. Εκτός από τον πατέρα μου, όταν τον αναπάθει. Λοιπόν, τώρα γιατί εγώ είμαι αντιφεμινίστρια, δεν ξέρω. Είμαι αντιφεμινίστρια διότι μ' αρέσει να κάνω καφέδες στα παιδιά μου, διότι μ' αρέσει να μαγειρεύω στο σπίτι μου και διότι είπα αυτή την κουταμάρα. Αυτή την κουταμάρα, εντός εισαγωγικών, ότι εμένα η ψυχική μου και η πνευματική μου υγεία
περνάει από τον εργήτη μου. Τι ήταν να το πω. Από εκεί σκέπτομαι. Το θυμάμαι. Ναι, αυτό ήταν. Με έκαψε. Εσά είπα. Επιμένετε λοιπόν ότι σας αρέσει που είσαστε γυναίκα. Έτσι γεννήθηκα, έτσι είναι. Δεν βρίσκεται κάτι στους άντρες που να μην σας πηγαίνει και γι' αυτό το λόγο αρνιέστε? Όχι, οι άντρες είναι άντρες, οι γυναίκες είναι γυναίκες, οι πατεράδες είναι πατεράδες, οι μανάδες είναι μανάδες, οι κόρες είναι κόρες και η γη είναι γη. Τι νόημα, τι σχέση έχει αυτό? Τετραγωνισμένα τα πράγματα, όχι λοιπόν, δεν θα προτιμούσατε να είσαστε άντρες. Είναι ευκαιρία να δούμε τι έχουν πει ορισμένοι επώνυμοι για τη Μαρία Ρεζάν. Κύριε Παπαναγιώτου, 15 χρόνια γνωριμίες με την κυρία Ρεζάν είναι αρκετά για να μπορείτε να μας την περιγράψετε και σαν συνεργάτη αλλά και σαν φίλη. Πιστεύω ότι η Μαρία Ρεζάν είναι έξω από, μπορούμε να πούμε, από το διανοητικό βεληνικές των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Μαρία δεν μπαίνει σε προγράμμα. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι και την εκπομπή της που την παρακολουθούσε όλη η Ελλάδα την είχε βαθίσει έτσι χωρίς πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω ότι αν δεν έχει προγράμματα, αν δεν έχει πρόγραμμα η Μαρία, έχει προβληματισμούς. Και ακριβώς αυτό είναι η δικαίωσή της απέναντι στον εαυτό της και απέναντι στο κοινό. Διότι προκαλεί εκείνη προβληματισμούς στους προγραμματισμένους, θα έλεγα, και στους κατεστημένους. Μην ξεχνάμε ότι χωρίς πρόγραμμα παραιτήθηκε δύο φορές από το κρατικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, είναι πεισματάρα, είναι μαχητική, είναι ανεξάρτητη. Η Μαρία Ρεζάν δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε αριστερή, ούτε κεντρώα. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Και οι πολιτισμένοι άνθρωποι δεν τοποθετούνται σε κομματικές ταμπέλες, οι οποίες είναι ξεπερασμένες. Σαν δημοσιογράφο, πώς θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε? Είναι μοναδική, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν άλλο συνάδελφο. Τη Μαρία Τρεζάν την έζησα πολύ ως διευθυντής της Καθημερινής, τα χρόνια που η Μαρία έγραφε στην Καθημερινή. Λέω μοναδική, διότι ενώ ήταν ήδη φτασμένη δημοσιογράφος, είχε ξεκινήσει νεαρή στην ελευθερία, με συγχωρείτε, του Κόκα, του Πάνου του Κόκα, και είχε λάμψει αμέσως με τη συνεντεύξη που έπαιρνε, με τα ρεπορτάζ, διότι έδινε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η Μαρία Ρεζάν έχει μια γνησιότητα αντιδράσεων. Θα μπορούσα να πω και από εκεί. Βγαίνουν ερωτήσεις, διότι σε μία συνέντευξη η επιτυχία είναι στις ερωτήσεις συνήθως. Λοιπόν, σε αυτό το δημοσιογραφικό είδος των συνεντεύξεων η Μαρία Τριάμβρηση. Όταν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας βρέθηκε ξεριζωμένη στη Γαλλία, ακριβώς επειδή είναι αυτή που είναι η Μαρία Ρεζάν, κέρδισε δύο μεγάλες μάχες. Η μία ήταν την κέρδισε ως μητέρα τεσσάρων παιδιών και την άλλη ότι ως δημοσιογράφος από την Ελλάδα δούλεψε, πέτυχε και διακρίθηκε στο Express, το γνωστό γαλλικό περιοδικό, και αργότερα νομίζω και στο Πουά. Να σας πω δύο λόγια πώς την βλέπω ως γυναίκα και ως δημοσιογράφο. Γιατί και στα δύο αυτά χαρακτηριστικά της είναι απόλυτα επιτυχημένη. Και είναι επιτυχημένη κατά τη γνώμη μου γιατί είναι ειλικρινής. Και είναι ειλικρινή σαν γυναίκα διότι δεν προδίδει το φίλο της. Δεν προσπαθεί να παραστήσει τον άνδρα. Επιμένει στην θηλυκότητα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γυναίκας και είναι υπερήφανη γι' αυτό και καλά κάνει, γιατί πάνω απ' όλα είναι μάνα. Είναι πολύ καλή μάνα και έχει αναθρέψει και τέσσερα παιδιά, τα οποία έχουν γίνει λαμπρά παιδιά και εξακολουθεί να είναι όχι μόνο μάνα αλλά και γυναίκα και νοικοκυρά. Λέει στις ιστερικές συνήθως φεμινίστριες, οι οποίες εξανίστανται ως άλλες λέει τις απόψεις της, γιατί βρε παιδιά είναι ντροπή να ψήσετε ένα καφεδάκι στον άντρα σας. Ή να μαγειρέψετε ένα ωραίο φαΐ και μαγειρεύει εξαιρετικά, ή να καθαρίσετε το σπίτι σας. Αλλά πέρα από αυτό είναι και άριστη δημοσιογράφος. Το ξέρουμε όλοι ότι ίσως είναι η πιο έγκυρη γυναίκα δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Και είναι επιτυχημένη γιατί και εκεί είναι ειλικρινής. Είναι η δημοσιογράφος ή ο δημοσιογράφος που έχει το χαρακτηριστικό της σοφής, του σοφού ανθρώπου. Και τι θα πει σοφός για μένα? Αυτός που καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει σχεδόν τίποτα. Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει
παρά ελάχιστα πράγματα. Και ο μεγαλύτερος σοφός, όπως ξέρουμε, ο Σοκράτης είπε ότι εν είδα ότι ουδέν είδα. Αυτό το καταλαβαίνει η Ρεζάν, γι' αυτό όταν παίρνει συνεντεύξη και εκείνη η μεγάλη της επιτυχία ως επαγγελματία, δηλώνει άγνοια. Δηλώνει αυτό που εσείς είπατε, δεν το καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου το. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι παίρνουν συνεντεύξεις και στη ΜΕΡΤ και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όσοι άμεσα δαλάζεις, ενώ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά ή ηχητικά, δεν ρωτούν, δεν ζητούν ποτέ διευκρίνηση, γιατί δεν ξέρουν τι να ρωτήσουν. Παριστάνουν ότι καταλαβαίνουν. Η Ρεζάν, η οποία είναι σοφή, ξέρει ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και γι' αυτό ρωτά και γι' αυτό είναι σαφής, πιστική και επιτυχημένη. Κυρία Ρεζάν, η απάντηση του κομπιούτερ είναι έτοιμη, είναι η στιγμή για να την ακούσουμε και μετά μας λέτε τη γνώμη σας. Σε ό,τι αφορά τη γοητεία, η άκρα ευαισθησία σας σας παραλύει μερικές φορές και τότε δεν βρίσκετε πάντα τις λέξεις που χρειάζονται για να πείτε αυτό που θέλετε. Ξέρετε πάντως να διαβάζετε ανάμεσα στις γραμμές και να καταλαβαίνετε τα υπονοούμενα. Προτιμάτε την τρυφερή ατμόσφαιρα των εξομολογήσεων από το γλυκό ήχο των ψιθύρων. Στη σχέση σας με τους άλλους ενδιαφέρεστε πολύ για την εικόνα του εαυτού σας και καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για τη διατήρησή της. Έχετε μεγάλη εκτίμηση στον εαυτό σας και δεν τον παραμελείτε. Αυτό βέβαια σημαίνει τόσο ευχαρίστηση όσο και φροντίδα. Στην καθημερινή ζωή το έμβλημά σας είναι σπέβδε βραδαίος. Προτιμάτε να ελέγχετε τις ορμές σας και να αφήνετε τις αποφάσεις σας να οριμάζουν. Απεχθάνεστε το διασκορπισμό και τις ευκαιριακές λύσεις. Δεν σας αρέσει η αταξία, αλλά περιέργως μόνο σποραδικά βάζετε τάξη στη ζωή σας. Και προφανώς αυτό σας φτάνει. Πάντοτε το φοβόμουν τον κομπιούτερ. Αυτή τη φορά πολύ έξω δεν έχει πέσει. Καλό. Καλό. Αυτή είμαι. Καλούτσικη είμαι. Για να δούμε πώς σας είπε ο κύριος Μακρύσος, ο γράφος. Για να δούμε. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί έχετε άνθρωπο να αντιμετωπίσετε και όχι μηχάνημα, ε. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Να και μία φορά κάτι που μου μοιάζει. Που αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Αυτό που ενδιαφέρει τελικά είναι να είναι έργο. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Είδατε τη δουλειά του Θανάση του Μακρύ εδώ στα παιδικά πορτρέτα. Ναι. Που είναι μωρά όπως δεν μας έχουν μάθει, ναι, να βλέπουμε τα μωρά. Δεν είναι, ναι, μωρά διαφημίσεων, πάνω, ναι, κτλ. Είναι πράγματα μακάβρια. Ναι. Θα περιμένατε ότι θα έβγαινε ένα πράγμα τόσο έτσι διδυτικό και καθαρό από το σχέδιο? Δεν σας είχε τρομάξει λίγο η προηγούμενη του δουλειά? Όχι, δεν είχε τρομάξει, αλλά πρέπει να σας πω ότι και αυτό έχει πολύ θλίψη μέσα. Εσωστρέφεια θα έλεγα, εσωτερικότητα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό είναι το ωραίο. Λέει. Και βεβαίως τολμώ να πω ότι έτσι θα γίνω. Δεν είμαι ακόμη. Αυτό το έχει και ο Πικάσο στην Ελλάδα. Μα γι' αυτό ακριβώς τον Πικάσο ήμουν. Έτσι θα γίνω. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό.